άφησε και τα έχωνε στη δικιά μας μέρη στην Ατσάκη. Τι έπαθε κατά αλήθεια, λέτε. Και πήρε και τη σκητάλη και λίγο τη μαγείρα. Μου το είπατε σήμερα το πρωί, δεν το έχω δει καν. Είπε πολλά το στόμα της. Τι έχει γίνει. Πάμε να δούμε ακριβώς τι είπαν και μετά η δική μας μέρη στην Ατσάκη να δώσει την απάντηση. Άμα θέλει. Ευχαριστώ σας, σταμάτη. Όχι βέβαια, αλλά δεν είχαμε μιλήσει με τη μέρη. Όχι, για να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει να δώσει κάποια απάντηση. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Πόσο σου κάνει. Ήταν λοιπόν χρόνια σε μία σχέση με τον Μύρωνα. Μπορεί να περνάει μία φάση, γούστο τη καπέλα τη κοινό, που να θέλει να περνάει απλά καλά. Καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή θέλει τη μία εβδομάδα να περάσει καλά. Θέλει την άλλη. Δεν σημαίνει ότι κάνει κάτι δεν και καλά. Σπύρο, ακούστε τι πάμε να στήσουμε για τη φίλη σου. Πες την αλήθεια τώρα. Δεν είναι κακό αυτό που λέω. Είναι φίλη, το έχει προσθέσει μέσω των παιδιών που είναι στην παράδοση. Α, είναι απλά φίλη, λέω. Ναι. Κοίτα, Σπύρο, και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά. Γιατί το βάλαμε θέμα στην εκπομπή, γιατί δεν είχαμε άλλα θέματα, γι' αυτό βάλαμε τη μέση στην εκπομπή. Όχι γιατί μας πουλάει πολύ. Εμείς θα λέμε. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Βλέπω και τα μονόλεπτα στα πρόσωπα, να ξέρεις. Αυτά. Πληρωμένα απάντηση, Μύρος. Ακούστε τώρα εγώ να σας πω τι πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι η Μέρη το εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια όλο αυτό. Δεν απαντάει, δεν παίρνει θέση, αφήνει να αιωρούνται πράγματα γιατί σου λέει έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Συζητιέται το όνομά μου. Βγαίνω εγώ, μπορεί να είναι συνάδελφοι. Τα ίδια λες, για εσείς, τι είναι το όνομά της. Ναι, εγώ δεν είπα ότι κάνει κάτι, αν βγαίνει ή δεν βγαίνει με αυτόν. Οκ, τι λες κάνει. Εγώ... Το θέμα είναι ότι τα αφήνει λίγο επίτηδες να αιωρούνται όλα, γιατί σου λέει, συζητιέμαι, εγώ παίρνω στο χρόνια με α, δεν είπαμε τη μέρη, δεν κάνει νούμερο και τα κάνει επίτηδες να συζητιέται. Μέρη, καλό απόγευμα. Σου είναι και λουλούδια μετά. Σου είναι λουλούδια σπίτι. Και μονόπετρο, έστειλε. Γιατί σου κάνατε διαπίδευση, ρε. Αχ, Γιώργο, δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι, επειδή είσαι νουμεράκια. Μήπως. Δεν πουλάω. Μήπως να κάτσω εδώ. Ξέρω εγώ, τουλάχιστον έχει άρη. Πουλάει, άρη καβατζίκι. Εδώ πουλάει αυτό. Μου αναλόγουν 30 δευτερόλεπτα να ρίξω λίγο τα νούμερα. Άμα δεν τα καταποντήσει. Ειλικρινά τώρα, έχετε κάποια κόντρα, δηλαδή. Γιατί δεν το είδα τώρα που το είδα. Τώρα ξεκινήσει κόντρα. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Εντυπωσιάζει. Μιλάτε όταν βρίσκεστε έξω. Δηλαδή έχει γίνει κάτι που δεν το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Όχι, αλλά μάλλον έχει γίνει κάτι που ούτε εγώ ξέρω. Προφανώς. Δηλαδή εγώ επειδή μίλησαμε. Μίλησαμε την Κέννη. Από τις δύο στο παρελθόν. Αυτό τι ρώτησε τη Μέρη. Ρε παιδί μου, είναι προφανές ότι δεν μιλάς έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο για τα νούμερα. Ήταν και υψηλοεχμές ότι ναι, γλεντάει τη ζωή της και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το είπε η μαγκύρα. Όχι, όχι. Εμένα παιδιά δεν το είπε. Το είπε καινούριο, δεν το είπε η μαγκύρα. Δεν τα παρακολουθεί. Είπε το εκμεταλλεύεται που λέει η μαγκύρα. Κοίτα, η πρώτη αιχμή ήταν και καλά ότι πα με τον ένα και με τον άλλο. Αυτό υπενήχθηκε τώρα για να τα λέμε από τα πράγματα έτσι όπω το καταλάβαμε. Πρώτο. Αυτό είπε. Που δεν είναι κακό. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει ζωή του και δεν έχει να προκύψει κανέναν. Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να το πει κάποιο, α πούμε. Μετά είπε για τα νούμερα και τα λοιπά, που αυτό ήταν χοντρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο τέλος δεν υποχρεώνει κανείς να παίξει κανένα στην εκπομπή. Είναι ωραίο που είπε, Γιώργο, ότι. Μα την έχουν ξαναπέξει στην Ατσάκη μόλις στην εκπομπή. Δεν ναι, ότι δεν είχαμε και τίποτα άλλο καλύτερο να παίξουμε. Νομίζω ήταν λίγο άκυρο και είναι και φίλοι μου, ήταν λάθος. Και μετά παίρνει την πάσα και η, πώς τη λένε, και η μαγκύρα και μου κάνει εντύπωση που και η μαγκύρα στα χώνει. Δηλαδή, και καλά ότι τα κάνει επίτηδες όλα αυτά για να δημιουργεί γύρω το όνομά σου τώρα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εγώ το παρατηρώ δηλαδή πόσο ρε παιδί μου κάποιος μέσα σε 3 νανοσεκόν μπορεί να περάσει από το χιούμορ στην εμπάθεια. Δηλαδή ήταν ένα ωραίο παράδειγμα αυτό νομίζω. Αλλά δεν ξέρω να πω κάτι παραπάνω. Ειλικρινά δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δίνετε. Αλλά δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μάλλον κάτι έχει συμβεί και δεν το ξέρω. Εγώ που μίλησα με την καινούριο, την Κατερίνα. Την ενόχλησε πιο πολύ ο Σπύρος Σαμοήλης που μιλούσε ο Κομωτής. Αλλά από ό,τι βλέπω. Τον ρώτησε. Άκουσε με. Ο Σπύρος Σαμοήλης. Από ό,τι βλέπω όμως. Στην Ατσάκη δεν την πήρε. Όχι, επειδή είναι ο κολλητός. Από ό,τι βλέπω όμως. Τον ρωτήσανε τον άνθρωπο. Τον ρωτήσανε. Κάνει τα μαλλιά του. Και τώρα εντάξει, αν πουλάει όντως στην Ατσάκη, α το κρίνουν τα κανάλια και οι διευθυντές. Όχι εμείς κτλ. Εντάξει, και για να είναι εδώ πέρα, μάλλον θα πουλάει στην Ατσάκη. Τι σα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτό. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Ναι. Αυτό που είπε η Κατερίνα χθες που εντάξει. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση γιατί η Κατερίνα, ναι. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι. Επειδή την ξέρω και προσωπικά δηλαδή, επειδή μιλάει με τη Φέγγε κτλ. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι ευγενική. Δεν και έχει... εμένα μου φάνηκε πολύ περίεργο. Πολύ εντυπωσιακό. Και εμένα μου φάνηκε εντύπωση δηλαδή. Κάποιο σου έχει πει κάτι, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Σίγουρα. Σίγουρα στο λέω αυτό. Απλά πολλέ φορέ πάνω στη βλακεία μπορεί να πω μια βλακεία. Αυτό να σου πω κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι. Πήγε πολύ το τράβο. Δεν έχει κάτι με την Μέρη. Απλά ρε παιδί μου, μερικές φορές είναι αυτό που λέμε ότι η τηλεόραση είναι που είναι αυτοαναφορική και ασχολείται με τον εαυτό τη. Ναι. Τώρα αυτό ίσως λίγο ξεπερνάει τα όρια. Γιατί το να πεις για έναν άνθρωπο που είναι συνάδελφο σε μια ζώνη ότι δεν πουλάει, νομίζω ότι δεν ξέρω. Ναι, δεν το έχω αυτό. Ήθελα να την τσιγκλίσει εγώ πιστεύω. Πάντως δεν έχει κάτι με τη Μέρη. Σωστό έλεγα.
ότι κάτι καλά, πάντως ότι και με λατρεύει δεν το λες. Εντάξει, μα δεν σε νοιάζει κιόλα, γιατί δεν είναι φίλη σου η Κατερίνα. Όχι, ναι, δεν είναι. Εντάξει, αλλά το... από αυθορμητισμό, δηλαδή, που θεωρείτε. Έφυγε από άκρα το αυθορμητισμό. Δεν έφυγε, δεν νομίζω ότι έφυγε. Ότι έγινε αθελάτης. Εγώ γιατί σκέφτηκα κατευθείαν. Φανταστείτε, παιδιά, κάποια στιγμή ζωή να τα φέρει έτσι και να είναι απέναντι τηλεοπτικά η Κατερίνα με τη Μέρη και να λογαριαστούν στον αέρα. Μαζί. Εγώ λέω, φανταστείτε, ζωή να τα φέρει έτσι κάποια στιγμή και να είναι απέναντι η Μέρη με την Κατερίνα και να λογαριαστούν στον αέρα σε μια ζώνη. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λέω, ναι, πολύ πιθανό να γίνει. Τι να κάνουμε. Η ζωή παίζει τέτοια παιχνίδια πολλέ φορέ. Να κάνετε μαζί εκπομπή. Πάντω δεν θεωρώ απίθανο, επειδή. Θεωρώ εγώ ότι είναι πραγματικά ευγενικό κορίτσι μέχρι τώρα. Εγώ δεν θεωρώ απίθανο να ζητήσει συγγνώμη από τη Μέρη. Αλήθεια δεν το θεωρώ απίθανο. Θα το πει και εγώ πιστεύω. Πιθανό, ότι ξέφυγα κτλ. Λοιπόν, προχωρούμε. Έχει κάνει και ψυχοθεραπεία, θα τα πει αυτή. Λοιπόν, κρατάω στα χέρια μου το εγώ και έχω μία Κατερίνα στην